Για συσσωρευμένα λάθη, αποτυχημένα μέτρα και καταστροφική διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα, μίλησε ο καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας και πληθυσμιακής υγείας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, μέλος της Αμερικανικής Εθνικής Ιατρικής Ακαδημίας, Γιάννης Ιωαννίδης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον Γιώργο Σαχίνη και στο Ράδιο 984. Βρισκόμαστε στο τέλος της πανδημίας. Σε κάποιες χώρες η πανδημία έχει λήξει πρακτικά και βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Δυστυχώς σε άλλες χώρες όπως στην Ελλάδα. Μακάρι να μην έχουμε εκπλήξεις και να μην εκτροχιαστούμε ακόμα περισσότερο. Ο διακεκριμένος καθηγητής έκανε λόγο για έλλειψη επιδημιολογικής επιτήρησης και αδυναμία να στηθεί ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, με εξαίρεση τις προσπάθειες για τα εμβολιαστικά κέντρα, που και αυτές, όπως τόνισε, δεν στηρίχθηκαν στην πειθό αλλά σε λογικές υποχρεωτικότητας. Δυστυχώς η διαχείριση στην Ελλάδα ήταν καταστρεπτική. Και γίνανε πάρα πολλά λάθη, συσσωρευμένα λάθη θα έλεγα. Δοθήκαν ευκαιρίες, υπήρχαν κάποιες ευκαιρίες από νωρίς, γιατί η Ελλάδα δεν ήταν μια χώρα που δέχτηκε ένα ισχυρό επιδημικό κύμα στην αρχή της πανδημίας. Ο κύριος Ιωαννίδης τόνισε την ανάγκη διάσωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στη δημόσια υγεία. Ακόμα και άξιοι επιστήμονες, ακόμα και επιστήμονες με καλή διάθεση, βρεθήκαν μέσα σε ένα εκρηκτικό μείγμα συμφερόντων, δημιουργίας ψευδών αφηγημάτων, θριαμβολογιών της δεκάρας και όλων αυτών των καταστάσεων που το μόνο που δεν εξυπηρετούσαν ήταν να σωθούν ζωές. Σχολιάζοντας τη σημερινή επιδημιολογική εικόνα της χώρας, ο καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας και πληθυσμιακής υγείας χαρακτήρισε αναπόφευκτη την εκτεταμένη διασπορά, σημειώνοντας πως αν είχε εμβολιαστεί μεγαλύτερο ποσοστό, δεν θα είχαμε σοβαρό αποτύπωμα θανάτων και εισαγωγών στα νοσοκομεία. Βλέπουν ότι το ένα μέτρο μετά από το άλλο απέτυχε. Άρα λένε άλλο ένα αποτυχημένο μέτρο, άλλη μια προσπάθεια να διαλυθεί η ζωή μου. Ναι, μετατρέψανε σε έναν τρελό, φτωχό, παραμελημένο, περιθωριοποιημένο, που με φτύνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν να είμαι εγώ υπεύθυνος. Αναφερόμενος στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την αύξηση του ποσοστού των εμβολιασμών, ο κύριος Ιωαννίδης είπε ότι εφαρμόστηκαν στρατηγικές που δυναμητίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.